Very good to see you again. Πολύ χαρά να κάθομαι στην καρέκλα που κάθεται συνήθως ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Αλλά στην Κύπρο αισθανόμαστε και εμείς λίγο ως οικοδεσπότες, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε πρόεδρε. Και είναι μεγάλη χαρά μου που συναντιόμαστε για πρώτη φορά μετά την σημαντικότατη υπογραφή της Συμφωνίας Μερικής Οριοθέτησης των Θαλασσίων Ζωνών, για την οποία και οι δυο μας εργαστήκαμε πολύ και αποτελεί ένα τόσο σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ευάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. عملنا سويا كثيرا في توقيع συμφωνίες έχουν κυρωθεί και από τα δύο κοινοβούλια και αναμένουμε απλά την τυπική πρωτοκόλληση από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο και εσείς αλλά και οι συνεργάτες σας συνεργαστήκαμε για να μπορούμε να πετύχουμε αυτή την πολύ σημαντική συμφωνία. لأننا قد تم التصديق عليها من البرلمان اليوناني ومجلس الأمراء المسلم وأود أن أكرر شكري سمعة الرئيس لما قمتم به وشكري لمعاونيكم لتوقيع هذا الاتفاق فيما بيننا وأنا أود من المزيد من تعميق وتطوير العلاقات بين البلدين. Έτσι λύνουν τα γειτονικά κράτη τις διαφορές τους με διάλογο, με αμοιβαίες υποχωρήσεις, όποτε αυτές είναι απαραίτητες, για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία είναι αμοιβαία ωφέλιμη. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι μια συμφωνία οδηγός για το πώς μπορούν να επιληθούν και άλλα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. يحدد به لكيفية حل الخلافات بين الدول المجاورة من خلال تقديم التفاهم وأيضا التنازلات المتبادلة وهذا يعد في الواقع نموذج يستشهد به في بقية الدول في المنطقة وخاصة في البحر المتوسط. لكافه البلاد ويمكن هذا المؤتمر الذي يعقد للمره الثانيه هو انعكاس لهذا الامر. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη μεγάλη χαρά μου που σας ξανασυναντάω και θέλω να τονίσω την διάθεση και την πρόθεσή μας για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας, είτε σε διμερές είτε σε τριμερές επίπεδο. Και βέβαια η σύγκληση της 8ης σημερινής τριμερούς διάσκεψης κορυφής αντανακλά αυτή την επιθυμία των δύο πλευρών. Οι σημερινές σχέσεις στην πραγματικότητα είναι μια προέκταση των διαχρονικών ιστορικών σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας. وبتفق مع عدالة الرئيس في أهمية إن إحنا التعاون بيننا يشهد مزيد من قوة الدفع في المجالات المختلفة. Και συμφωνώ μαζί σας εξοχότατε ότι μεταξύ μας συνεργασία πρέπει να έχει μια παραπάνω οθητική δύναμη για την ανάπτυξη των σχέσεων στους διάφορους τομείς. أكد مع دولة الرئيس على إن Οπότε συμφωνώ μαζί σας ότι η μερική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών είναι στην πραγματικότητα μία αντανάκλαση της αμοιβαίας κατανόησης, επίσης αντανακλά τον σεβασμό προς τις διατάξεις και τα θέσμια του διεθνούς δικαίου, πράγμα το οποίο είναι προς όφελος
όλων των πλευρών. وتوقيع البرلمانات او تصديق البرلمانات على هذه الاتفاقيه هو انعكاس لمدى كفاءه ونجاحها في تحقيق الاهداف المرجوه منها. Η κύρωση των κοινοβουλίων της συγκεκριμένης συμφωνίας στην πραγματικότητα αντανακλά την επιτυχία της ίδιας της συμφωνίας αλλά και τις αναμενόμενες προσδοκίες από την συγκεκριμένη συμφωνία. نحن نرجو ان كل الموضوعات يتم التعامل معها في اطار القوانين والاعراف الدوليه. Εμείς ευελπιστούμε όλα τα θέματα να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και των θεσμίων του διεθνούς δικαίου. التعاون من اجل التنميه والاستقرار والبناء افضل كثير من التعاون او افضل كثير من Εδώ τονίζεται η σημασία της συνεργασίας που προσβλέπει στην σταθερότητα, στην ανάπτυξη και στην πρόοδο. Πάντα η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ελλάδα διακατέχονταν από πνεύμα συνεργασίας. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι οι σχέσεις μεταξύ μας είναι ιστορικές, διαχρονικές, τώρα όμως προσβλέπουμε σε παραπάνω, περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Και πάντα μαζί. Ευχαριστώ.